Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Μπακού. 57ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, επεισόδιο 2, ο δεύτερος ημιτελικός. Με τη χαρά της πρόκρισης της Ελλάδας και της Κύπρου στον τελικό του Σαββάτου, απόψε θα δούμε την αντίστοιχη προσπάθεια 18 χωρών να σφραγίσουν ένα από τα 10 εισιτήρια του μεγάλου τελικού. Light your fire. Το νεόδμητο Crystal Hall φιλοξενεί, όπως βλέπετε, περίπου 14.000 θεατές και απόψε, σε ένα γεγονός που φέτος χάνει τα σκύπτρα του μεγαλύτερου τηλεοπτικού γεγονότος της χρονιάς, αφού έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες. Good evening, Europe! Καλησπέρα, Ευρώπη. Σαλάμ. Όπως λένε εδώ, το χαίρετε. Ο Έλγκαρ μας καλωσορίζει. Eurovision Song Contest live from Baku. Απευθείας μετάδοση από το Αζερβαϊτζάν, τον Μπακού, ο 57ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, ο δεύτερος ημιτελικός. Η Ναργίζ. Eurovision Mahni yarışmasında sizin hamızı hoş gördük. Μας καλωσορίζει στη Eurovision, έτσι λένε εδώ ότι Eurovision είναι δικηγόρος, τηλεπαρουσιάστρια. Και τα γαλλικά μας, η Λέιλα. Soyez les bienvenus au concours Eurovision de la chanson. Aujourd'hui, oui, c'est la deuxième demi-finale. Απόψε, λέει, είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Η δυσκολία των παρουσιαστών στις ξένες γλώσσες στον πρώτο ημιτελικό και ιδιαίτερα στα γαλλικά, τη δεύτερη επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού, δεν έμεινε ασχολίαστη. Η Λέιλα, λοιπόν, στα αριστερά. Ο Έλγκαρ στη μέση. Ο περσινός μαζί με τη νίκη νικητής της Eurovision που έδωσε τη χαρά στους Αζέρους να φιλοξενήσουν τον 57ο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision και δεξιά η Ναργίζ. Οι οικοδεσπότες μας, λοιπόν, τους χειροκροτεί το κοινό. At the moment we have 16 finalists. Θα μας υπενθυμίσουν ότι ήδη γνωρίζουμε τους 16 φιναλίστ, τους 10 δηλαδή που πέρασαν προχθές το βράδυ και τους 6 που δεν διέρχονται το σκόπελο των ημιτελικών. Τη διοργανώτρια, το Αζερβαϊτζάν. Για να ακούσουμε τα απαραίτητα χειροκροτήματα, η οικοδέσποινα λοιπόν και η Big Five. And the Big Five, France. Η Γαλλία. Italy. Η Ιταλία. Spain. Η Ισπανία. The United Kingdom. Το Ηνωμένο Βασίλειο. And Germany. Και η Γερμανία που φιλοξένησε πέρσι τον διαγωνισμό. Και ο Έλγκαρ πήγε και έμαθε και λίγα γερμανικά. Μας ζητά να χειροκροτήσουμε την περσινή διοργάνωση των Γερμανών, οι οποίοι έχουν αναλάβει και τη φετινή παραγωγή, πρέπει να σας πω, ευτυχώς έχοντας διδαχθεί από τα περσινά λάθη. Όπως συνέβη και στον πρώτο ημιτελικό, το σύστημα της ψηφοφορίας έχει αλλάξει φέτος. Ψηφίζουμε για 15 λεπτά αμέσως μετά το τελευταίο τραγούδι. Στην Ελλάδα, βεβαίως, απόψε δεν ψηφίζουμε. Αυτό θα το ξαναπούμε. Η πληροφορία όμως παραμένει χρήσιμη και για τον τελικό του Σαββάτου. Όσοι μας ακούτε από το εξωτερικό, από χώρα που έχει δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τους αριθμούς που δίνουν τα μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν το δεύτερο ημιτελικό. Από εμάς, απλώς συγκρατείτε τους κωδικούς. Είμαι η Μαρία Κοζάκου και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες. Είναι ώρα για τα τραγούδια μας. Λάβετε θέσεις. Now you can sit down, relax, and ηρεμήστε, χαλαρώστε. Light your fire! Light your fire. Ανάψτε τη δική σας φωτιά. Europe, let the Eurovision Song Contest begin! Άρξαστε. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε την αυλαία του δεύτερου ημιτελικού. Ο κύριος που μόλις είδατε, τον γνωρίζετε, είναι ο Ζέλικο Γιόξιμοβιτς. Συμμετέχει για τέταρτη φορά στο διαγωνισμό, 2 ήδη ως συνθέτης και αυτή είναι η δεύτερη φορά ως ερμηνευτής. Η πρώτη ήταν το 2004, όταν η Σερβία κατέβαινε ως Σερβία Μαυροβούνιο ακόμα. Ο Ζέλικο έχει πολύ στενές σχέσεις με την Ελλάδα, μιλάει για τη γλώσσα μας. Λέγεται ότι παίζει 14 διαφορετικά μουσικά όργανα, έχει παρουσιάσει για μία φορά το διαγωνισμό, το 2008, όταν είχε γίνει στο Βελιγράδι. Στην ιστορία των στατιστικών του διαγωνισμού, η Σερβία είναι από τις χώρες που πρημοδοτούν την Ελλάδα, ενώ η συχνότερη ανταλλαγή δωδεκαριών γίνεται με πιαν άλλη, με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στον απόψινό ημιτελικό λαμβάνουν μέρος συνολικά οι 5 από τις πρώην Ιουγκοσλαβικές χώρες. Σερβία, κωδικός 01, η αγάπη δεν είναι ένα πράγμα. Thank you.
Ούτε σρέτσε τρούγι που κάζεις μη το τα κόλακο Βίδιν τα να μνείτε Άιος κακό μογλογέ Ιακό ότε στή Ναι στο τβόιε ζνά Τούτσε ως τα τί Παυστά, τα πιτή ευράτιο Κλέταει το σαν σαμόγια Που βέξαν τε βολεό Μη ελιού παυστά Πατανές να μστατσουσιό Ζελήν της βενάει πόλε Ο βαλιού παυσαν ομόγε προδολό Σαν ψαμόγια, ουβέξ σαν θεμόεο Νιε μόια λιουμπαυσθάρ Πατανές ναμ στατσιουσιόμ Ζελί της φενάει βολιέ Το μόιε πρόδολο Ήτι σαμμο σαμμο, ήτι τάμμο Βλέτι πέμπαϊ σέτσε τρούγκο Μετάει, αν σνάει, τα σπόγω μνιε κράει Želim ti sve najbolje Ova ljubav samo moj Je brotolog Αν ο Ζέλικο Γιόξιμοβιτς τηρήσει αυτό που είπε χθες στην Αζέρικη τηλεόραση δεν θα τον ξαναδούμε σε αυτή τη θέση καθώς δήλωσε ότι είναι η τελευταία φορά που τον βλέπουμε ως ερμηνευτή. Ήταν η Σερβία λοιπόν με κωδικό 01 Δεύτερη σε σειρά εμφάνισης του δεύτερου ημιτελικού η πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η γειτόνισσα στέλνει στον Μπακού την Καλλιόπη, μέγα αστέρι της, συνθέτρια, ποιήτρια, με ανθρωπιστική δράση και νέα συνολικά άλμπουμ. Η Καλλιόπη είναι η καλλιτέχνης που θα εκπροσωπούσε τη Φύρομ στην πρώτη συμμετοχή της χώρας στο διαγωνισμό το 1996, αν κατάφερνε να περάσει το σκόπελο των προκριματικών εκείνης της εποχής. Τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Έχει ο καιρός γυρίσματα όμως. Μετά από 36 χρόνια καριέρας, η 46χρονη Καλλιόπη τραγουδά τσερνό ή μπέλο, δηλαδή άσπρο μαύρο. Και το πλάνο Baku by Night με το γήπεδο να παίρνει κάθε φορά τα χρώματα της χώρας που ακολουθεί. Voci seca glede me, nessun gubitnik ti znai. Ne se predavam do kraj Nema rakanje, bez pakanje Otvori duša, priznaj mi Što sve seka, ja si i ti Pola moje vo tebe A pola tvoje spije vo mene Ajde seka, gušni me Do nebo digni me Crno i belo, ese Jedna vistina i jedna laga Iako zadnja osme Ja zbiram sreke Ti biraš toga Crno i belo ese Dobro i lošo ništa ne gideli Daj se ga nasmevni se Da nam ne vodi Vanom kibeli Voči se ga glede me Tamo ti ke najdeš se Hajde predaj se do kraj Za novo rajanje So mene Au, otvori duša, priznaj mi Što sve svega ja si ti Pola mole vo tebe A pola tvoje spije vo mene Hajde svega, kušni me Do nema
Από τα Σκόπια, η πολύπειρη Καλλιόπη, με άψογη επαγγελματική συμπεριφορά εντός και εκτός σκηνής. Το δεύτερο ημιτελικό του 57ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision παρακολουθούμε. Η Ελλάδα δεν συμμετέχει, δεν ψηφίζουμε, ξαναλέω. Ήρθε η ώρα της Ολλανδίας, ενώ βλέπετε εικόνες από το σύγχρονο Μπακού. Η μία από τις 7 συνολικά χώρες που συμμετέχουν στον πρώτο διαγωνισμό, που συμμετέχουν από τον πρώτο διαγωνισμό το 1956 στο Λουγκάνο. Έκτοτε έχει λείψει μόνο 4 φορές, όσες και οι νίκες της, που την κατατάσσουν στις 10 πιο επιτυχημένες χώρες στην ιστορία της Eurovision. Διαχρονικά, οι Ολλανδοί έχουν δώσει τις περισσότερες ψήφους τους στην Τουρκία. Από Ολλανδή μαμά και Τούρκο μπαμπά, η δημιουργός και ερμηνεύτρια του φετινού τραγουδιού, Τζοάν Φράγκα, την είδατε, ντύθηκε μέχρι και η Ινδιάνα για να πάρει το εισιτήριο για τον Μπακού. Ήθελε, λέει, να αποτίσει φόρο τιμής στην πρώτη της αγάπη, που το αγαπημένο της παιχνίδι ήταν καουμπόιδες και Ινδιάνοι. Το τραγούδι You and Me θα πει εσύ και εγώ. Ολλανδία. I was 5, you were 3. We were dancing in the street, and you looked just like an angel. You looked up beside the sky, saw the birds, I wondered why they could fly away so high. It's you and me and everybody out there, and I can say that everybody knows about you and me, but I don't really care for it. I can say that everybody knows about us. We grew up. You.
Αυτή ήταν η Ολλανδία. Μία αναφορά στα παιχνίδια της παιδικής αθωότητας. Αμποίδες και Ινδιάνοι. Πάμε Μεσόγειο τώρα. Τέταρτη στη σειρά εμφάνισης του δεύτερου ημιτελικού, η Μάλτα, που στέλνει φέτος το κλασικό χορευτικό pop. Ο συνδημιουργός και ερμηνευτής Κέρτ Καλέγια είναι 22 ετών, τώρα εκδίδει το πρώτο άλμπουμ του, διετέλεσε αεροσυνοδός και έχει να θυμάται ένα support που έχει κάνει στον Ζουκερό. Η Μάλτα των υποτών και των πολύ παλιών λεωφορείων στους δρόμους της πρωτανέβηκε στη σκηνή του διαγωνισμού το 1971. Τραγούδησε στα Μαλτέζικα ως το 1975, δεν εντυπωσίαζε και κούνησε το μαντήλι στο διαγωνισμό. Από το 1991 είναι συνεπή στα ραντεβού της και επιτυγχάνει πολύ υψηλές θέσεις μόνο με μπαλάντες. Ίσως θυμάστε την Κιάρα με το τραγούδι Angel και τη δεύτερη θέση της πίσω από την Έλενα Παπαρίζου. Η Μάλτα θεωρείται από τις πιο επιτυχημένες χώρες στο διαγωνισμό, μεταξύ αυτών που δεν έχουν κερδίσει ποτέ. Hey, look at me and you see that I'm into you. Time to believe, energy, I will stand by you. As from this moment on, you and I can reach the stars. All I need is one more chance. This is the night, this is the night. This is my life, this is the life I've been waiting for. I'll be back for more. Sing it, this is the night, this is the night. I'll be flying high, this is the night. Hey, I believe. Set you free. Can't you see? This is killing me. As from this moment on, you and I can reach the stars. All I need is one more chance. One, two, three, go. This is the night, this is the night. I will be the star. Let me to your heart. This is my life, this is the life. Αυτή ήταν η Μάλτα, This is the night, thank you, με πολύ βεγγαλικό. Και πάμε στη Λευκορωσία. Τσάω, είπαμε. Και πάμε στη Λευκορωσία και την ένατη συμμετοχή της χώρας στο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision. Το εισιτήριο για τον τελικό η Λευκορωσία το έχει πάρει μόνο δύο φορές και αυτό με τη βοήθεια των γειτόνων της, έχω να πω. Πρώην κρατών της Σοβιετικής Ένωσης, με πρώτη τη Ρωσία, που όμως δεν ψηφίζει απόψε. Ουκρανία και Γεωργία που πρημοδοτούν τη Λευκορωσία σταθερά είναι εδώ. Το σενάριο αυτό θα χρειαστεί να παίξει, χωρίς και πάλι να γεμίζει με σιγουριά τους Λευκορώσους, που εμπιστεύτηκαν το πολυεθνικό συγκρότημα Light Sound. Ένας Ρώσος, ένας Λευκορώσος και ένας Ιταλός τραγουδούν We are the heroes. Εμείς είμαστε οι ήρωες. Την επιμέλεια των φωνητικών και τα επισκηνής φωνητικά έχει αναλάβει ένας δικός μας άνθρωπος, ο Κύπριος Άλεξ Παναγής, με δύο συμμετοχές στη Eurovision ως ερμηνευτής το 1995 και το 2000. Λευκορωσία.
falling from the sky. Just keep driving on the highway, yeah. When the world is after all your cries, just keep going, you'll be there someday. You're not alone, we're against them all. Hold on to me, I'll never let you fall. Even if someday our hope is gone, I will not give up. Whatever's standing in my way, we'll make it through the day. Cause we are the winners, we are the heroes. Breaking down the walls, we gotta hit them all. Cause we are believers, we are the dreamers. No matter what they say, no matter what they do, I'll make it alright, I'll make it for you. Breaking down the walls, breaking down the walls, we are the heroes. You stand beneath the starry sky, just lose faith in gravity, and it feels like I can learn to fly. Bring to life all my fantasies. You're not alone, we're against them all. Hold on to me, I'll never let you fall. Even if some doubt, hope is gone, I will not give up. Whatever's standing in my way, αυτή ήταν η Λευκορωσία. Έχουμε ήδη δει και ακούσει τα πέντε πρώτα τραγούδια του δεύτερου ημιτελικού. Σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Το διαγωνισμό προσφέρουν το Αζερβαϊτζάν και Σοκάρ. Επιστροφή στο Μπακού. Back to Baku δηλαδή, και στο Crystal Hall, ώρα να υποδεχθούμε την Πορτογαλία. Η χώρα με τη σπουδαία ιστορία, τις υπερπόντιες κατακτήσεις και την εκπληκτική μουσική παράδοση, πρωτίστως στον Φάντο, έχει 45 συμμετοχές στο διαγωνισμό και μάλλον 40 αποτυχίες. Συνήθως το κοινό αναγνωρίζει την ποιότητα των πορτογαλικών συμμετοχών, αλλά αυτό δεν μετουσιώνεται στις ψηφοφορίες. Ακόμα και στη σημερινή εποχή των κριτικών επιτροπών, που όσο να πεις ήρθαν για να εξασφαλίσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του διαγωνισμού. Φέτος η Πορτογαλία εμπιστεύτηκε τη Φιλίπα Σόουζα, δεσποινίδα ετών 27 με προϊστορία στα Φάντο, από την τρυφερή ηλικία των 12 ετών, ερμηνεύει το λυρικό Vida Minha, η δική μου ζωή. Πορτογαλία, Vida Minha, με κωδικό 06. Sigo as ruas da cidade, velha, escura e imperfeita. Cheira a beijos de saudade, numa brasa que se enfeita. Há uma criança que corre, uma vizinha que espreita. E em mim só segue o desejo de chegar para te abraçar. E em mim só segue o desejo de chegar para te abraçar. Se fosses luz, amor, a luz do dia, sorriso inspirador de
Αυτή είναι η δική μου ζωή. Αυτή είναι η δική μου ζωή, μια κλασική φεστιβαλική συμμετοχή. Και τώρα θα πιάσουμε το Μάι. Μία ακόμα χώρα από τη Σοβιετική Ένωση, η Γκαϊτάνα, την είδατε, είναι Ουκρανή, τσιγκάνικης καταγωγής. Επί δεκαετίες της pop επάλξης της χώρας της, συνέθεσε, έγραψε και ερμηνεύει το τραγούδι Be My Guest, το οποίο είναι ένα καλωσόρισμα για το επικείμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που συνδιοργανώνουν Ουκρανία και Πολωνία. Η χώρα πρωτοεμφανίστηκε στο διαγωνισμό την περίοδο που το κέντρο βάρους του άρχισε να μετατοπίζεται προς Ανατολά, στο 2003. Κέρδισε το 2004 με τους άγριους χορούς της Ρουσλάνα και έκτοτε, μαζί με την Ελλάδα, διατηρεί το ρεκόρ να σφραγίζει πάντα το εισιτήριό της για το μεγάλο τελικό. Το Μπακού Crystal Hall παίρνει τα χρώματα της Ουκρανικής σημαίας. Be my guest, την Ουκρανία. Ήταν η Ουκρανία που ξεσήκωσε το γήπεδο με το τραγούδι Be My Guest και ένα εικονικό flash mob επί σκηνής. Και την Ουκρανία ταξιδεύουμε στη γειτονιά μας, στη Βουλγαρία. Η Σοφία Μαρίνοβα που μας μοίρασε φιλιά, επίσης τσιγκάνικης καταγωγής, φοβερή σύμπτωση, την οποία φιλοξενήσαμε και στον ελληνικό τελικό, Πολυνίκης Βαλκανικών Φεστιβάλ, είπε να ανοίξει τα φτερά της. Στέλνει λοιπόν ένα μήνυμα αγάπης σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. Κατά το «Σ' αγαπώ ελληνικά», «Ιωτά μου ισπανικά», «Για χαμπίμπι αραβικά», «Τσέτσακο κινέζικα». Η Βουλγαρία συμμετέχει στο διαγωνισμό από το 2005 με μέτριες εμφανίσεις, λίγες καλές φάσεις και κανένα γκολ δηλαδή. Συνηθίζει να ψηφίζει υπέρ Ελλήνων και Τούρκων, με τους πρώτους να ανταποδίδουμε εγκαρδίως τις σαυροφροσύνες της ψηφοφορίας. Το Crystal Hall, στη σκιά της γιγαντιαίας σημαίας που δεσπόζει στην πόλη, παίρνει τα χρώματα της σημαίας της Βουλγαρίας. Hey, 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 hey.
познава, беден и богат. Всички пеят по света, пеят се за любовта, любовта. Няма граница, език и цвят, равна е за всички в този свят. За теб, за мен, за тях. Сеньорум, сени, сада папали, я те керо, а ти болим те ношери. Те повичам, само те повичам, те повичам към за нас. Путай хату мае, полюбене а те, мен се ни се грем, я хабиби шотем. Те повичам, само те повичам, няма граници за нас. Болката няма граница, език и цвят, не познава беден и богат. Падат същите сълзи, щом живота ни рани. Любовта няма граница, език и цвят, равна е за всички в този свят. За теб, за мен, μοίρασε τα σ' αγαπώ της η Σοφή Μαρίνοβα, που είχε επιχειρήσει να εκπροσωπήσει τη Βουλγαρία άλλες δύο φορές στο παρελθόν, και καλωσορίζουμε το Eurovision Junior του δεύτερου ημιτελικού. 16 ετών, μαθήτρια δευτέρας λυκείου, η Εύα Μπότο τραγουδάει Βεριάμεν, δηλαδή πιστεύω. Δηλώνει λάτρης της Beyoncé και δεν είναι μόνη. Η Σλοβενία έχει να επιδείξει τόσο φτωχές επιδόσεις στο διαγωνισμό τραγουδιού, που το 2009 ο άνθρωπος που ανακοίνωνε τη βαθμολογία της Σλοβενίας είχε ζητήσει από το κοινό, αυτός σαρκαζόμενος βεβαίως, να τηρήσει ενός λεπτού σιγή για τη σιγή ασυρμάτου που είχε η χώρα στους μεγάλους τελικούς. Για την ιστορία εκείνη η σιγή είχε διαρκέσει όντως 14 δευτερόλεπτα. Τη μουσική για το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει γράψει ο Χάρη Ματαχάρη, ερμηνευτής της Βοσνίας το 2006, και ο Βλάντιμιρ Γκράιτς, ο συνθέτης του τραγουδιού Μολίτβα, που είχε δώσει στη Σερβία τη νίκη το 2007. Из клави чрез небо, лишим слънце при посане за мечу луч, у негове синце, кислово я не йо, през помина с лукнями, о медлени, да отече писък часа.
γρήντοτ να μη μιλάς, όι ομόλου πενταρπάς αβίου μην εγώ, πετερβίλης αστά. Βεριάμαν τα σνόβα, αυτή ήταν η Σλοβενία, μες την άνοιξη και αυτή. Οι 9 από τις 18 χώρες του δεύτερου ημιτελικού δοκίμασαν την τύχη τους, απομένουν άλλες τόσες, μεταξύ αυτών και τα μεγάλα φαβόροι. Δεύτερος ημιτελικός, Eurovision 2012, η Ελλάδα δεν ψηφίζει, υπενθυμίζω για όσους συντονίστηκαν τώρα. Άλλη μια χώρα της πρώην Ιουγκοσλαβίας τώρα, η Κροατία. Η πολυβραβευμένη στη χώρα της, Νίνα Μπάντριτς, με τα μαύρα ντυμένη, έγραψε και ερμηνεύει το Νέμπο, που σημαίνει ουρανός. Καταγράφει στο ενεργητικό της 4 αποτυχημένες απόπειρες να εκπροσωπήσει τη χώρα της στο διαγωνισμό. Φέτος τα κατάφερε με απευθείας ανάθεση. Η Κροατία είναι από τις πιο συνεπείς χώρες, καθώς ουδέποτε αναγράφηκε στο απουσιολόγιο της Eurovision το 1993, που έκανε ντεμπούτο ως σκέτη Κροατία. Μέχρι τότε ήταν και ο κύριος κορμός των επιτυχημένων συμμετοχών της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας. Poslušaj me kad ti kažem, sve sam probala. Još si u mislima mojim, još te svojim osjećam. Da čujem da ljubiš, da kažu mi ljudi, ne briga te. Tako da pameti nema, još tebi nadam se. Sveti nebo vrati i zapamti svaki duh. Svako Ana sanja, a nebo određuje put. Sveti nebo vrati, neko gore to vidi sve. I ove moje suze na duši nosit ćeš. A čujem da ljubiš i kažu mi ljudi da briga te. Jako da pameti nema, još tebi nadam se. Hey, sve ti nebo vrati i zapamti svaki duh. Svako nebo određuje put. Sveti nebo vrati, neko gore to vidi sve.
vidi sve. Αυτή ήταν η Κροατία. Πολύ φούστα φέτος στους χορευτές. Η ώρα της εφορίας. Τώρα, όχι υπό τη μορφή εκαθαριστικού, της καλής εφορίας, εκ του μου προκαλεί εφορία, Euphoria. Ο ελληνοπρεπής τίτλος του σουηδικού τραγουδιού από τη Λουρία, έτσι προφέρεται, που κέρδισε πολύ άνετα το μαραθώνιο Melody Festival της χώρας της. 28 ετών, λάτρης της Björk και της Ένια, δεν συμπαθεί τον ψηφιακό κόσμο της εποχής της, ενώ της δίνεται η ευκαιρία να επιδείξει τις αδιαμφισβήτητες φωνητικές ικανότητές της, που έχουν εντυπωσιάσει πολλούς εδώ ήδη από τις πρόβες. Για κάποιο λόγο, η Σουηδία είναι εξαιρετικά αισιόδοξη φέτος, όπως ήταν και πέρσι, κατέληξαν τρίτη. Είναι από τους πιο μεθοδικούς πάντως και συστηματικούς ό,τι αφορά το Eurovision, έχουν ήδη διοργανώσει το διαγωνισμό 4 φορές και εσχάτως θέλουν πολύ να τις κάνουν 5. Η χώρα των Άμπα, του Μπέργκμαν, του Άλφρεντ Νόμπελ και της Γκρέτα Γκάρμπο, η Σουηδία. Η Σουηδία είναι το απόλυτο φαβορί του δεύτερου ημιτελικού του 57ου διαγωνισμού τραγουδίου της Eurovision. Στην πραγματικότητα, η Λούρια έκανε ό,τι δεν θα περίμενε κανείς να κάνει κάποιος πάνω στη σκηνή της Eurovision. Η Ναργίζ και η Λέιλα είναι ξανά επί σκηνής, ευχαρίστησαν τη Σουηδία. Μας υπενθυμίζουν ότι η διαδικασία της ψηφοφορίας θα αρχίσει μετά την παρουσίαση και του τελευταίου 18ου τραγουδιού. Βιάζονται λίγο γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω στη ροή. Αν όμως μας παρακολουθείτε από χώρα που έχει δικαίωμα ψήφου, συγκρατείτε από εμάς τους κωδικούς και τους τηλεφωνικούς αριθμούς από το κανάλι που μεταδίδει στη χώρα που βρίσκεστε. Στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου η Κύπρος διαγωνίζεται 8η και η Ελλάδα 16η.
και από τη Σουηδία, τη χώρα με το κατακεφαλήν εισόδημα των 40.000 και κάτι δηλαδή δολαρίων το χρόνο, στη χώρα των 5.000 δολαρίων per capita. Γεωργία, που για πρώτη φορά εμπιστεύεται μια ανδρική φωνή στη Eurovision. I'm a Joker, είμαι διασκεδαστής, ερμηνεύει ο Άνρι Τζοκάτζε, ετών 31, στο τραγούδι με τους πιο αστείους, λυπάμαι, στίχους του διαγωνισμού, το οποίο πολύ διαφορετικά ξεκινάει και αλλιώς καταλήγει όπως θα δείτε. Η Γεωργία έχει πολύ βραχή βίο στο διαγωνισμό, 4 μόλις συμμετοχές και μια επεισοδιακή απουσία το 2009 στη Μόσχα, σε μια περίοδο όμως πολύ σοβαρών πολιτικών εντάσεων τότε με την Ρωσία. Από την Τυφλίδα, I am a Joker, για τη Γεωργία. Κανείς. Αυτή ήταν η Γεωργία σε ένα τραγούδι δρόμενο. Ο πρωταγωνιστής επιμελείται παιδικών προγραμμάτων στη χώρα του. Και η ώρα της Τουρκίας τώρα. Ο Τζαν Μπονόμο από τη Σμύρνη συνδυάζει παραδοσιακά και σύγχρονα μουσικά όργανα σε ένα ρυθμικό τραγούδι με ήχο οικείο για μας τους Βαλκάνιους. Love Me Back είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Αγάπησέ με και εσύ σημαίνει. Η Τουρκία μπήκε στο διαγωνισμό ένα χρόνο μετά την Ελλάδα το 1975, αλλά το σήκωσε το τιμημένο το 2003 με τη Sertab RNR και το Every Way That I Can. Σε ένα ντέρμπι τότε με το Βέλγιο που κρίθηκε στο καλάθι, είχε νικήσει δηλαδή με 2 πόντους διαφορά. Η Τουρκία είναι σχεδόν σαν να παίζει εντός έδρας απόψε. Οι σχέσεις της με το Αζερβαϊτζάν είναι αδελφικές. Σκεφτείτε ότι η πρώην πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν έχει πει για τις δύο χώρες ένα έθνος, δύο κράτη. Το ακούτε εξάλλου. We'll be right back.
take my ship and sail away. Oh, 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 baby, don't shut me down. Give me all the love I need and I'll be gone. I'm a lonely sailor, drinking the night away. My ship is made from hope. She's searching for your bay. But you don't care. To my ship, baby, I'll make you fly. You love me and you know that, baby, don't you lie. Like me like I like you and say na 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 na. Oh, uh-oh, need I be the rock and roll? Baby, don't you crash my soul and make me fall. Oh, hey, hey, you love me back today. Don't you ever sink my ship and sail away. Hop onto my ship, baby, I'll make you fly. You love me and you know that, baby, don't you lie. Like me like I like you and say na 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 na. I see scotians, cannons and potions. A sailor's passion can always conquer the oceans. Sing with me, my children. Hop onto my ship, baby, I'll make you fly. You love me and you know that, baby, don't you lie. Like me like I like you and say na 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 na. Αυτή ήταν η Τουρκία με το χορό της νυχτερίδας. 14η συμμετοχή στο δεύτερο ημιτελικό του 57ου διαγωνισμού τραγουδίου της Eurovision, η Εσθονία. Κούλα χωρίς το αχ. Στα εσθονικά κούλα σημαίνει άκου. Η κλασική φεστιβαλική μπαλάντα ερμηνεύει ο κύριος Οιτ Λεπλάντ, που έγραψε και τη μουσική. Η Εσθονία είναι η πρώτη πρώην Σοβιετική Δημοκρατία που κέρδισε το διαγωνισμό Σωτήριον έτος 2001, ενώ εδώ βλέπετε μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα κτίρια στην πόλη του Μπακού. Θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα. Λέγαμε λοιπόν ότι η Εσθονία κέρδισε για πρώτη φορά το 2001 και άρχισε να τραβολογάει τους διοργανωτές όλο ένα και πιο ανατολικά, και ότι θα φτάναμε βεβαίως παραθήν αλλός Κασπίας, ούτε οι πιο εφάνταστοι δεν το περίμεναν. Ο Οιτ Λέπλαντ λοιπόν για την Εσθονία. Άκου. Κούλα, μη σρέγγι ψήλμα πυρκούλα, κουί κάου και λέτα πυρκούλα. Stule le da vel cula nu vata cui pime tu son de lota mi svalgum spusi pe. Συνούμα κούλα κούλα μη σβοϊκούζεσαι κούλα ναι λίτσα ειδέτκι βοή σα κούλα. Μελώνες
άλλες τέσσερις χώρες απομένουν για να ολοκληρωθεί ο δεύτερος ημιτελικός. Θα χρειαστεί βέβαια να περιμένουμε τις διαφημίσεις για να τις δούμε. Το διαγωνισμό προσφέρουν το Αζερμπαϊτζάν και η Σοκάρ. Επιστροφή στο Crystal Hall του Μπακού, εδώ που είναι σε εξέλιξη ο δεύτερος ημιτελικός του 57ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, απευθείας μετάδοση από την ελληνική ραδιοφωνία και την τηλεόραση. Σλοβακία, 15η συμμετοχή στο δεύτερο ημιτελικό. Γεννημένος το 1988, ο Max Jason Mai θα πατήσει ροκ γκάζια και θα μας καλέσει να μην κλείσουμε τα μάτια μας σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Πώς θα μπορούσαμε εξάλλου. Don't close your eyes, σε μουσική και στίχους του ερμηνευτή από την Πρατισλάβα. Η Σλοβακία δεν συμπαθεί ιδιαίτερα την Eurovision και τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Στις 7 συμμετοχές της από το 1994 διαθέτει ως καλύτερη επίδοση μια 18η θέση. Σκεφτείτε ότι το σύνολο των πόντων της σε όλες τις συμμετοχές της ίσα που ξεπερνάει τους 100. Σλοβακία, κωδικός 15. Λοιπόν, ήταν η Σλοβακία και τώρα η σειρά της Νορβηγίας από το Ιράν ορμόμενος. Είδατε και τα όμορφα πέρσικα μάτια του, ένα συνηθισμένο θέαμα εδώ στο Αζερβαϊτζάν. Γνήσιο λοιπόν τέκνο της νορβηγικής πολυπολιτισμικότητας, ο Τούτσι γράφει και ερμηνεύει το τραγούδι Stay, μείνε, με έκδηλες τις επιρροές από τις μουσικές ρίζες της καταγωγής του. Ο Τούτσι, στον ελεύθερο χρόνο του, προσφέρει τις υπηρεσίες του σε κέντρα ασύλου προσφύγων. Η Νορβηγία ασκεί μία από τις πιο προηγμένες μορφές μεταναστευτικής πολιτικής. Στα του διαγωνισμού πάλι είναι τον Άκρον,
έχει κερδίσει τρεις φορές. Τη δεύτερη, το 95, με το υπέροχο Nocturne, των Secret Garden, στο τραγούδι με τους λιγότερους στίχους. Την τρίτη φορά νίκησε με ρεκόρ πόντων ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ και ταυτόχρονα διαθέτει 10 τελευταίες θέσεις, οι 4 εκ των οποίων με 0 βαθμούς. Νορβηγία. Ήταν η Νορβηγία, η οποία θυμίζει την περσινή σουηδική συμμετοχή. Δίχως την υποχρέωση ψήφου από την Ελλάδα, παρακολουθούμε το δεύτερο ημιτελικό με την άνεση της προχθεσινής πρόκρισής μας στον τελικό του Σαββάτου. Πρώτη-τελευταία συμμετοχή για απόψε, πώς περνάει η ώρα, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, μία από τις πολλές χώρες από την πρώην Ιουγκοσλαβία σε αυτόν τον ημιτελικό, 5 τον αριθμό, γεγονός απολύτως τυχαίο. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη συμμετέχει από το 1993 με καλύτερη την τρίτη θέση του 2006 στην Αθήνα από τον Χάρη Μάτα Χάρη και το ωραίο τραγούδι Λέιλα. Τη μουσική είχε γράψει τότε ο Ζέλικο Γιόξιμοβιτς, που τον είδαμε να ανοίγει αυτό το δεύτερο ημιτελικό για τη Σερβία. Η Βοσνία χρωστάει το όνομά της στο Βυζαντινό αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, που το 10ο αιώνα είχε αποκαλέσει την περιοχή της σημερινής Βοσνίας Βοσόνα. Κόρακι της ΝΑΜ σημαίνει «ξέρω αυτά τα βήματα» ή σε πιο ελεύθερη μετάφραση «ξέρω ότι έρχεσαι». Κόρακι της ΝΑΜ, kao bez glave sad žuriš kuda me pitam, jer ako pitam ti šutiš i sve se teže rastajem od tebe i tvog tijela i sve te manje poznajem, a nisam tako htjela. Ko da kradem te od svih samo
за себе, нек те оставе, нек ми не дира и у тебе, и кръв и душу отруен, най-горе кад те раним, и опет цвето презирен, тук се пред тобом браним. Αυτή λοιπόν ήταν η Βοσνία Ερζεγοβίνη, κόρα και τη ΝΑΜ. Και η τελευταία χώρα είναι η Λιθουανία, τη Βλόμυγα. Αυτή θα κλείσει το διαγωνιστικό τμήμα του δεύτερου ημιτελικού. Η χώρα της Βαλτικής των 3 και κάτι εκατομμυρίων ανθρώπων με πρωτεύουσα το Βίλνιους. Η χώρα των Λιθουανών, η γλώσσα μάλλον των Λιθουανών, δεν έχει σχέση με τα Σλάβικα ή τα Ρώσικα όπως πολλοί πιστεύουμε. Ανήκει στην οικογένεια των χωρών των γλωσσών της Βαλτικής, με χαρακτηριστικό ένα γλωσσολογικό συντηρισμό που διατηρεί ακόμα πολλά στοιχεία των παλιών Λιθουανικών, έτσι για να μαθαίνουμε και κάτι. Ο Λιθουανός Ντόνι Μοντέλ γράφει, χορεύει, τραγουδάει και στην αρχή του τραγουδίου θα παίξει τη Διφλόμυγα, διότι love is blind, δηλαδή αγάπη είναι τυφλή. Όπως λέει και ο τίτλος του τραγουδιού, είναι ένα love song για τον ερωτοχτυπημένο που άφησε την καλή του να φύγει και τώρα το έχει μετανιώσει πικρά, τελευταία αποψινή συμμετοχή. When the day becomes a night, you know that I think of you. And I cannot control my heart, it's crying for you. Loneliness is killing me, I'm helpless without your love. Knowing when you touch someone else, I can't understand. Now it's tearing me apart, I want you back. It's true, nobody is like you. My endless melody, I play for me and you. Love is blind, it's true. I'm on my knees for you, 'cause I'd give it all I can to have you back again. Just can't believe you're gone, and I
let it slip away. Yeah, but I can't believe I was the one who caused you all pain. I said you should know deep down inside she didn't mean nothing to me. Yeah. What can I do to win back your heart? Την τυφλή αγάπη και τα γραφικά της Λιθουανίας να θυμίζουν το σήμα του Serial Angel του Charlie. Φτάσαμε στο τέλος του διαγωνιστικού τμήματος του 57ου διαγωνισμού τραγουδίου της Eurovision, ημιτελικός Β. Σε λίγο θα ανοίξει το παράθυρο της ψηφοφορίας, όπως ακριβώς συνέβη και στον πρώτο ημιτελικό, μόνο που αυτή τη φορά το παράθυρο δεν έχει καμία σημασία για τους Έλληνες που μας παρακολουθείτε, για όσους μάλλον μας παρακολουθείτε από την ελληνική επικράτεια. Αντιθέτως, για εσάς που μας ακούτε και μας βλέπετε από χώρες που έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν, είναι χρήσιμο να δείτε τους τηλεφωνικούς αριθμούς στους οποίους μπορείτε να στείλετε SMS ή να κάνετε τις κλήσεις σας, εφόσον πάντα έχετε δικαίωμα ψήφου. Εδώ πάλι οι τρεις παρουσιαστές μας κάνουν το γνωστό αστιάκι, το οποίο δεν έχει περάσει κιόλας ιδιαίτερα προς τους σχολιαστές, ειδικά τους γαλλόφωνους, το γνωστό αστιάκι με τα γαλλικά. Και μας εξηγούν ότι σε λίγο θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Just dial the phone number and add the number of your favorite act. For example, if the first song is your favorite, please add 01. For song number 12, just εδώ βλέπετε τους κωδικούς των χωρών από το 01 ως το 18. Αυτές τις πληροφορίες για εσάς που δεν έχετε δει τον πρώτο ημιτελικό ίσως να είναι χρήσιμες, γιατί ακριβώς το ίδιο παράδειγμα θα έχουμε και στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Οπότε και ψηφίζουν πια, πρέπει να υπενθυμίσω, όλες οι χώρες και αυτές που έχουν περάσει και θα περάσουν στον τελικό του Σαββάτου, αλλά και εκείνες που δεν θα τα καταφέρουν και απόψε. Is there a musician for the drum roll? Luckily, yes. Europe, start voting now! You have η Ευρώπη αρχίζει να ψηφίζει τώρα. Και εμείς ξαναθυμόμαστε τα τραγούδια μας. Ο Ζέλικο Γιόξιμοβιτς με κωδικό 01. Τελευταία φορά που βλέπουμε τον Ζέλικο Γιόξιμοβιτς στη θέση του ερμηνευτή στη Eurovision. Η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, άσπρο μαύρο. Η Ολλανδία από Ποκαχόντας με κωδικό 03. Η Μάλτα με το This is the night, αν και δεν το βλέπω. Λευκορωσία με
το We Are The Heroes και το μπλουζάκι παραγάδι, διπλάκι. Η Πορτογαλία, 06. Το Φάντο ανακηρύχθηκε φέτος μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO και οι Πορτογάλοι ανταποκρίθηκαν στο γεγονός στέλνοντας ένα τραγούδι που ακουμπάει στο είδος. Η Ουκρανία πιάσαμε το Μάη. Η Βουλγαρία. Με το σ' αγαπώ σε όλες τις γλώσσες. Η Σλοβενία. Με τη μικρή Εύα Μπότο. Κροατία. Με το τραγούδι Νέμπο, που σημαίνει ουρανός. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι το καλύτερο σημείο του τραγουδιού πάντως. Η Σουηδία, με τη χιονόπτωση. Euphoria. Φέτος έχουμε νομίζω 3 τραγούδια με ελληνοπρεπή τίτλο. Η Γεωργία. Με το τραγούδι I'm a Joker, δηλαδή είμαι διασκεδαστής, περίπου. Και πάμε και στην Τουρκία, ήταν ένα μικρό καράβι. Τώρα αν θα μείνει αταξίδευτο για το μεγάλο τελικό θα το δούμε. Η Εστονία με την Κούλα. Κούλα θα πει άκου, είναι ένα ερωτικό τραγούδι. Η Σλοβακία. Μη κλείνεις τα μάτια σου σε όσα συμβαίνουν γύρω σου, λέει ο ποιητής εδώ. Με το μαλλί βγαλμένο από τη δεκαετία του 80. Η Νορβηγία. Με τον Τούτσι και το τραγούδι Stay, δηλαδή μείνε. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη. Κόρα και της ΝΑΜ θα πει ξέρω αυτά τα βήματα. Σε πιο ελεύθερη μετάφραση ξέρω ότι έρχεσαι. Και η Λιθουανία. Love is blind. Σαν τη δικαιοσύνη.
Αυτά λοιπόν ήταν τα 18 τραγούδια. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε άλλη μια φορά. 18 χώρες λοιπόν διαγωνίστηκαν, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Μόνο οι 10 από αυτές θα περάσουν στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Το παράθυρο της ψηφοφορίας παραμένει ανοιχτό και εδώ η Ναργκής μας θυμίζει ότι η ψηφοφορία είναι σε εξέλιξη, κάτι που δεν αφορά όσους μας βλέπετε από την ελληνική επικράτεια. Εδώ είναι με την Ινδιάνα της βραδιάς, την Τζοάν Φράνκα από την Ολλανδία. Και εδώ διαφημίζει την πραγμάτια της Eurovision με τα σχετικά DVD και CD. Αν θέλετε να εμπλουτίσετε λίγο περισσότερο τις γνώσεις σας επί του θέματος, eurovision.tv, το site όπου μπορείτε να δείτε αυτά που λέμε και πολλά περισσότερα ακόμα. Εδώ η ροή μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο ακόμα για αυτή την ενδιαφέρουσα χώρα που μας φιλοξενεί. Στο βόρειο Αζερβαϊτζάν βρίσκονται τα επιβλητικά βουνά του Καυκάσου με την εντυπωσιακή θέα και την παραδοσιακή ορεινή κουλτούρα. Το νότιο Αζερβαϊτζάν είναι από τις πιο συναρπαστικές περιοχές της χώρας, τόσο κατά μήκος της ακτής όσο και στα υπηρετικά. Εκεί συναντά κανείς και τα περίφημα άλογα του Καυκάσου. Στη γειτονιά αυτή είναι που ζουν και τα περίφημα άλογα του Καραμπάχ. Γενικά η χώρα έχει πολλές αντιθέσεις. Εκτός πρωτεύουσας δεν υπάρχει περίπτωση να συνεννοηθείς, εδώ και μέσα στον Μπακού υπάρχει ζήτημα. Δεν έχει σημασία όμως, οι τουριστικοί οδηγοί αναφέρουν ότι η χρήση πιστωτικής κάρτας δεν είναι εφικτή στην επαρχία. Αυτή όμως δεν είναι η γοητεία του τόπου. Η γοητεία του τόπου είναι άλλα πράγματα. Είναι οι παραδοσιακές φορεσιές με τα ζεστά χρώματα, παρόμοια με αυτά που βλέπουμε και στα αζέρικα χαλιά. Στην επαρχία αλλά και σε κάποιες γωνιές της παλιάς πόλης του Μπακού νιώθεις ότι βρίσκεσαι στα βάθη της Ανατολής. Στην πρωτεύουσα όμως, όπως βλέπετε, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η αρχιτεκτονική παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Βλέπεις κτίρια της Ισλαμικής παράδοσης με τα γεωμετρικά μοτίβα και τις επιγραφές της τσαρικής εποχής, με προφανείς επιρροές από τη Βικτοριανή περίοδο και την Δύση γενικά, της Σοβιετικής εποχής, των τεράστιων μαζικών κτιρίων. Σήμερα το πετρέλαιο φέρνει μοντέρνα και μεταμοντέρνα κτίρια από γυαλί, όπως η πύργη της φωτιάς που έχετε δει πολλές φορές στις Καρποστάλ. Flame Towers τους λένε εδώ. Στην επιφάνειά τους μάλιστα προβάλλονται και διάφορα μοτίβα και το σχήμα τους παραπέμπει στις πολεμίστρες του τείχους της παλιάς πόλης. Τα κτίρια αυτά είναι ακόμα άδεια, αν ενδιαφέρεται κανείς. Τα βλέπετε στο βάθος. Η χώρα της φωτιάς, το Αζερβαϊτζάν. Εδώ η πύργη της φωτιάς, που κάθε βράδυ προβάλλουν κάτι άλλο, κάποιο άλλο μοτίβο. Πραγματικά εντυπωσιακή. Και το Μπακού Κρυσταλ Χολ που μόλις είδατε στην άκρη του μεγάλου κόλπου, στον οποίο εκτείνεται το Μπακού, δίπλα στην πλατεία της Εθνικής Σημαίας. Αυτή είναι μια τεράστια σημαία, ορατή από κάθε σημείο της πόλης. I know this pretty well because I did it for Azerbaijan. So, dear commentators, η Λέιλα και η Ναργκής λοιπόν μας λένε τα δικά τους και απευθύνονται σε εμάς τους σχολιαστές για να τις μεταφράσουμε. Έξοχο και ευφυές, τι να πω πια. Πάμε στο η δεύτερη ανακεφαλαίωση. Προφανώς εδώ δεν ήξεραν πώς να γυρίσουν το σενάριο, δεν ξέρω. Σερβία και Ζέλικο Γιόξιμοβιτς. Να θυμηθούμε λίγο τα τραγούδια μας. Μετά το τέλος αυτού του δεύτερου recap θα κλείσουν οι γραμμές. Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, άσπρο μαύρο, σρνό ή μπέλο. Η Ολλανδία. Η Μάλτα, αυτό το χορευτικό μην προσπαθήσετε να το κάνετε μόνοι σας στο σπίτι. Η Λευκορωσία με το δικό μας τον Κύπριο Άλεξ Παναγή στα φωνητικά.
και στη φωνητική επιμέλεια γενικότερα. Η πιο φεστιβαλική από τις απόψινες συμμετοχές, η Πορτογαλία. Εδώ είναι η Ουκρανία με την Καετάνα. Εδώ είναι η Βουλγαρία με τη Σοφή Μαρίνοβα. Άλλο ένα τραγούδι πιάσαμε το Μάη από τη Σλοβενία. Και η Κροατία με λίγες ακόμα φούστες. Εδώ είναι η Σουηδία με το Euphoria. Η Γεωργία. Η Τουρκία εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων. Αζερβαϊτζάν, Τουρκία, αδερφάκια. Κούλα για την Εσθονία. Και η Σλοβακία. Όλοι φοράνε μαύρο στο δεύτερο ημιτελικό, όπως ίσως προσέξατε. Και η Βοσνία Ερζεγοβίνη με μια ακόμα μπαλάντα και ένα ακόμα μαύρο ρούχο. Και η Λιθουανία. Αυτό ήταν το δεύτερο recapitulation. Αυτή ήταν η δεύτερη λοιπόν ανακεφαλαίωση των τραγουδιών μας. Κάποια από αυτά τα τραγούδια, 10 για την ακρίβεια, θα τα αντιμετωπίσει η Ελλάδα και η Κύπρος στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Τώρα κλείνει και η ψηφοφορία. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Europe. Η Ευρώπη σταμάτησε να στέλνει SMS και να τηλεφωνεί και εμείς πάμε για διαφημίσεις. Το διαγωνισμό προσφέρουν το Αζερμπαϊτζάν και Σοκάρ. Επιστρέψαμε στο Μπακού Crystal Hall και την απευθείας μετάδοση της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Ακούστε λίγο αυτό.
Αυτό που δεν είδατε λόγω των διαφημίσεων ήταν πραγματικά πολύ ωραίο. Ένα μουσικό διάλειμμα. Ο Ντίμα Μπιλάν, η Μαρίζα Σερίφοβιτς, ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ, η Λένα από τη Γερμανία και οι περσινοί νικητές είπαν τα δικά τους τραγούδια σε διασκευές με παραδοσιακά αζέρικα όργανα και μετά όλοι μαζί τραγούδησαν το πιο επιτυχημένο τραγούδι του 1974, όπως μας λέει η Λέιλα, το πιο επιτυχημένο τραγούδι της, του διαγωνισμού. Εδώ γίνεται ένα παιχνίδι με την ηλικία της Ναργκής, η οποία έχει γεννηθεί το 1976 και το φέρνει βαρέως. Τι να πούμε πια. Λοιπόν, σήμερα θα ολοκληρωθεί ο μεγάλος τελικός με τις 10 χώρες, οι οποίες σε πολύ λίγο θα ανακοινωθούν ότι έχουν περάσει στον τελικό της Σαββάτου προφανώς. Εδώ η ψηφοφορία έχει τελειώσει, αλλά exit poll δεν έχει. Οι Big Five που περιμένουν κατευθείαν στο μεγάλο τελικό είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία. Τα ξέρετε τώρα πια αυτά, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο αφήνει τελευταίο για να ζεσταίνεται λίγο και το γήπεδο. Για να δούμε λίγο τα τραγούδια αυτά. Αυτό είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Engelbert Humperdinck με το τραγούδι «Love Will Set You Free», ο άνθρωπος που γράφτηκε στην ιστορία το 1967 με το «Release Me» το τραγούδι. Είναι γεννημένος το 1936. Αυτή είναι η Γαλλία με το τραγούδι «Echo», ένας ακόμα ελληνοπρεπής τίτλος που λέγαμε. Η Αγκούν ήταν και στο δικό μας εθνικό τελικό. Η Γαλλία θα εμφανιστεί ένατη στο μεγάλο τελικό, αμέσως μετά την Κύπρο. Αυτή είναι η Νίνα Ζήλη. L'amore femmina για την Ιταλία που θα εμφανιστεί αμέσως μετά τη Γαλλία στο μεγάλο τελικό, στη 10η σειρά εμφάνισης. Και το Αζερβαϊτζάν με την κυρία Μπαμπάγεβα. When the music dies λέγεται το τραγούδι, όταν πεθαίνει η μουσική. Ένα ερωτικό τραγούδι με καθόλου αίσιο τέλος. Και η Ισπανία. Quédate conmigo σημαίνει μείνε μαζί μου. Η 34χρονη Σεβιγιάννα Παστόρα Σολέρ. Και η Γερμανία με το τραγούδι Standing Still που σημαίνει μένω ακίνητος, με τον πιτσιρίκο τον Roman Lob. Συζητώντας με συναδέλφους σχολιαστές, αναρωτιόμασταν γιατί αυτός ο τελικός μας φαινόταν πολύ διαφορετικός από τον αντίστοιχο πρώτο, γιατί είχε λιγότερο εντυπωσιακά τραγούδια, γιατί είχε περισσότερο κανονικά τραγούδια, γιατί είχε πιο καλά τραγούδια. Δεν ξέρω, η κρίση είναι δική σας. Ο κύριος που θα δείτε τώρα είναι ο Γιον Όλα Σάντο, executive producer της, του διαγωνισμού, executive supervisor του διαγωνισμού, και μας πιστοποιεί με την υπογραφή του και την εγκυρότητά του ότι τα αποτελέσματα
Είναι εδώ και είμαστε έτοιμοι να δούμε ποιες θα είναι οι 10 αντίπαλοι της Ελλάδας και της Κύπρου στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Έχει κάνει σίγουρα εντατικά μαθήματα γαλλικών σε δύο μέρες. Κυρίες και κύριοι, για να ανοίξουμε λοιπόν σιγά σιγά τα φακελάκια με τους νικητές. Αυτούς που θα πάρουν τα 10 εισιτήρια εδώ και υποκαχώντας, που είπαμε και νωρίτερα βέβαια. Δικό σας είναι αυτό. Η Λιθουανία. Τυφλόμυγα. Τώρα θέλετε να λέμε τι περιμέναμε και τι δεν περιμέναμε. Ωραία, εγώ αυτό δεν το περίμενα. 1-0. Finalist number 2 is. Επόμενος. Do you know which country is it? Εδώ βλέπετε τη Βοσνία-Ζεγοβίνη, εδώ τον Ζελικό. Σουηδία, Σερβία-Σουηδία. The second finalist from this semifinal is. Πες το, είναι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που το Green Room βρίσκεται μέσα στο χώρο του σοου. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Μόνο πέρυσι στη Γερμανία, που από κάποιο σημείο και μετά άνοιξε ένα στίχος και εμφανίστηκε το Green Room στο χώρο της, του σοου. Finalist number 3 is. Λιθουανία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη μέχρι τα τώρα. Η Σερβία αναμένεται να είναι. Third finalist. Και είναι. Serbia, la Serbie. Πανηγυρισμοί, πολλά γκολ. Λιθουανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σερβία λοιπόν, οι τρεις χώρες που τα έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής. Η Σερβία ήταν στους αναμενόμενους, η Λιθουανία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη όχι. Το έβγαλε το σακάκι. Ίσως θα έπρεπε να το είχε βγάλει κατά τη διάρκεια του τραγουδίου για να έχει κάποιες ελπίδες έτσι, λίγο περισσότερες. Η Ουκρανία. Μπράβο. Αναμενόμενο αυτό. Δεν ξέρω πραγματικά αν υπάρχουν αναμενόμενα ή μη, αλλά καταλαβαίνεις από αυτά που ακούς από τους γύρω σου. Για κάποιες βεβαιότητες και για κάποιες αμφιβολίες. Αν μας ρωτάει η Λέιλα ποιον θέλουμε να δούμε, ποιο είναι το επόμενο φακελάκι, η Σουηδία μάλλον θα είναι τελευταία στις ανακοινώσεις. Sweden, 2-0. Η Σουηδία λοιπόν. Ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Finalist number 6 is. Και. Η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Τα πέρδεψε λίγο με το όνομα. Ήταν πολύ ωραία η ερμηνεία της όμως. Η πιο αντι-star καλλιτέχνης, με την εμπειρία να φαίνεται στις κινήσεις της, με τις λιγότερες κινήσεις εντυπωσιασμού μεταξύ των καλλιτεχνών. Βλέπουμε και τα παρασκήνια εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Σοβαρή, η Νορβηγία. Τα κατάφερε η Νορβηγία. Τρελάθηκαν οι Νορβηγοί. Και ο κύριος. Finalist number 8 is. Άλλες τρεις θέσεις απομένουν. Who will join the others? Αλλά τρία εισιτήρια δηλαδή.
Και. Finalist number 8 is. Η Εστονία. Εστονία, Λεστονή! Η Κούλα. Τη φίλησε την κάμερα. Νομίζω ότι αυτός ήταν ο πιο ανοιχτός ημιτελικός. Πολύ πιο ανοιχτός μάλλον από τον πρώτο. Υπό την έννοια ότι στον πρώτο ήταν λίγο πιο προφανή τα φαβορή. Δεν ξέρω τελικά ποιος ήταν πιο εύκολος ή πιο δύσκολος. Ένατη φιναλίστ. Εδώ είναι η Κροατία, εδώ είναι η Τουρκία. Την Τουρκία οι περισσότεροι δεν τη βλέπανε μέσα πάντως. Εδώ είναι η Μάλτα, η Γεωργία. Εδώ υπάρχει βεβαιότητα ότι δεν θα πάμε στον τελικό. Αλλά, που ξέρεις, η Μάλτα. Τελικά, this is our night. Νομίζω ότι έχουμε αρκετές εκτενή εκπλήξεις. Μπράβο. Μεγάλη συγκίνηση. Α, φωνάζουνε Τουρκία. Νομίζω ότι φωνάζουνε Τουρκία. Δεν μπορώ να ακούσω πολύ καλά, αλλά νομίζω ότι φωνάζουνε Τουρκία οι Αζέροι στο γήπεδο. Οι 9 έχουν ανακοινωθεί και απομένει μία ακόμα. Η Βουλγαρία, η Βουλγάρα λυπημένη, οι Τούρκοι, οι Γεωργιανοί. Τώρα εδώ βεβαίως θα παραταθεί η λεγόμενη αγωνία. Ποια χώρα θα πάρει το χρυσό εισιτήριο, ένα εφεύρημα έτσι για να παραταθεί το σοου. Εδώ η ώρα είναι 2 παρά 3 πρώτα λεπτά, είμαστε 2 ώρες μετά από την Αθήνα. Οι υποχρεώσεις μετά τον ημιτελικό τελειώνουν μετά τις 3.30 το πρωί. Λοιπόν, για να δούμε ποια θα είναι και η τελευταία χώρα και ποια χώρα θα μείνει έξω. Αυτές είναι μέχρι στιγμής οι 9 που θα αντιμετωπίσουν την Ελλάδα και την Κύπρο μεταξύ των υπολείπων φυσικά στο μεγάλο τελικό. Και το χρυσό εισιτήριο. The last contestant to qualify for the big Saturday show is. Εδώ είναι η Τουρκία. Εδώ είναι η Γεωργία. Έχει αγωνία. Δηλαδή, πραγματικά. Τουρκία φωνάζουν, ναι, όντως. Για να δούμε. Δεν νομίζω. Ναι! Τουρκία! 3-0 αυτή τη φορά, αλλά τέλος πάντων. Χαμός γίνεται στο γήπεδο. Σας είπα ότι η Τουρκία παίζει εντός έδρας. Πραγματικά εντός έδρας. Εδώ λοιπόν βλέπετε και τις 26 φιναλίστ με αλφαβητική σειρά από την Αλβανία μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο, διότι φυσικά ακόμα δεν ξέρουμε την ακριβή θέση των 10 χωρών που πέρασαν απόψε, πριν από δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου και αμέσως μετά η κλήρωση όπου θα ξέρουμε ποιος πού. Αυτός λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο δεύτερος ημιτελικός του 57ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Αυτές είναι και οι 10 χώρες. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για το Σάββατο στις 10 το βράδυ στην απευθείας μετάδοσή μας από ραδιοφώνου και τηλεόρασης για το μεγάλο τελικό που θα αναδείξει τον νικητή της φετινής Eurovision 2012. Από όλους όσοι εργάστηκαν στον Μπακού και στην Αθήνα για να βγούμε σωστά στον αέρα και από τη Μαρία Κοζάκου που ήταν στο μικρόφωνο, καλό βράδυ!
Στο διαγωνισμό προσέφεραν το Αζερμπαϊτζάν και η Σοκάρ.